that you're dreaming once in a lullaby. I, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you're dreaming, dreams really do come true. Είχα ακούσει ένα τραγούδι πριν και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να στο παίξω να μου πεις τη γνώμη σου. Για να πούμε. Και σε θέλω σαν τρελός, εγώ σε γυρεύω, ψάχνω να σε βρω, έλα λίγο. Το χαλάσανε. Ωραία ιδέα για να διασκευάσω. Ο Σταύρος των διασκευών. Α, θυμάμαι το έκανε στο πρώτο Οντισιόν. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου του, από τον κύριο Σαγιρούα. Από τον κύριο. Τον κύριο. Τον κύριο. Α, σκληρός. Θα ξεκινήσω με τον Γιώργο. Άντε, Κατέρινα, γιατί σε βλέπουμε, κοιτάς πολύ γλωσσίρα. Εγώ σε κοιτάω. Ναι, σε είδα. Θα μπερδεύτηκες. Λοιπόν, μου είχε συμβεί το εξής περίεργο. Αυτό το τραγούδι δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ποτέ όμως. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Όχι, το συγκεκριμένο πώς το άκουσες, δεν το έχει ξανακούσει ποτέ. Το έχει ξανακούσει με την Τζούντι Γκάρλαντ. Πάρα πολύ καλά το έχει ξανακούσει. Αλλά το έχει κάνει τέτοια διασκευή που είναι αγνώριστο. Τώρα κατάλαβα. Δεν είναι δικιά μου η διασκευή. Ναι. Είναι ενός Χαβανέζου, το οποίο το όνομα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το πω. Τώρα δηλαδή για να καταλάβω, είναι καλό, τον δεν κατάλαβα τελείως τίποτα. Για μένα ναι. Βέβαια, μπορεί να μην είναι καλό για μένα. Εμένα μου είναι διάφορο πάλι, αν κατάλαβε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Με επανέρχεσαι στην κανονική σου κατάσταση, γιατί σήμερα ανησύχησα. Λοιπόν, Σταυρό, παρά το γεγονός ότι πραγματικά δεν κατάλαβα ποιο τραγούδι ήταν, έχω να σου πω ότι ήταν όλο αυτό το πράγμα το οποίο είδα και άκουσα και το λέω όλο αυτό το πράγμα γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει τι σου έχουν βάλει από πίσω και έπαιζε σαν οπτικό έτσι. Κομμάτι, ήτανε επιβλητικό, υποβλητικό, πώς να το πω. Ξαφνικά με μάγεψες και αφαιρέθηκα και σκεφτόμουν λιβάδια, παπαρούνες, ξέρεις τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για ένα τραγούδι που δεν κατάλαβα ποιο είναι, έτσι. Ευχαριστώ. Λιβάδια και παπαρούνες, εσύ το μυαλό σου σε άλλα πάει. Εδώ έπρεπε να βλέπεις φοίνικες, χαβανέζες, να κάνουν έτσι. Θέλετε να σας πω ψέματα, λιβάδια και παπαρούνες είδα τώρα δίπλα. Μάλιστα. Αλίμονο. Με παπαρούνες. Παπαρούνες συγκεκριμένα. Ωραία. Γιώργο Θεοφάνους. Σταύρο μου, τη γνώμη μου για σένα την ξέρεις πολύ καλά. Την προηγούμενη φορά δεν ήσουν πολύ καλός. Καλά. Είμαστε ήδη στο έκτο live. Συμβουλή μου προς εσένα. Να αποφασίσεις το πού θα κινηθείς, το ποιο κοινό θες να σε ακούει. Αν δεν έχεις καθοδήγηση, και δεν είναι επιχτή προς τον Νίκο αυτό, αν δεν έχεις καθοδήγηση ρεπερτορίου και στόχου, θα πρέπει μόνος σου να την βρεις. Δεν μπορώ να λέω τα πάντα, επιμένω εγώ σε αυτό το πράγμα που λέω. Θες να είσαι συναυλιακός, θες να είσαι ένα κλαμπάκι μικρό, θες να είσαι ακουστικός και να τραγουδάς τα τραγούδια σου και να ακούνε και ας είναι και 100 άτομα από κάτω. Με γεια σου, με χαρά σου. Ναι. Αλλά αποφάσισε το και στήριξε το. Αυτό θέλω εγώ από σένα. Την καλή σου φωνή την ξέρω. Το χαρακτήρα σου δεν βλέπω. Το μουσικό σου χαρακτήρα.
Γιώργο. Εγώ διαφωνώ με τον Γιώργο. Πρώτα να πω ότι αυτό το κομμάτι, το cover του είπε ο Ισραήλ Καμακαουιουάλε. Λες καλύτερα από τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Νομίζω ότι εδώ είναι ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι ένας εκλεκτικός καλλιτέχνης. Και αυτό που εγώ βλέπω από τη φωνή αυτή τη διασκευή και αυτή την εικόνα που είχαμε του Βιετνάμ από πίσω και αυτό που ακούγαμε, ένα θετικό μήνυμα μέσα στο χάος, είναι αυτά τα πράγματα που αγγίζει αυτό το καλλιτέχνη. Και για μένα εδώ είναι κάπου ο Σταύρος. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνουμε the X Factor, μπορεί να κερδίσει το X. Θα δούμε. Όμως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι... Ότι γιατί διαφωνείς με πολύ... δεν κατάλαβα τι διαφωνείς. Όχι, διαφωνώ μόνο στη θέση. Είπα στη... ο ίδιος να αποφασίσει, κατάλαβα. Να okay. Δεν είπα okay. κάτι okay. άλλο. Okay. Okay. Αν είναι αυτό, αυτό. Εντάξει, εγώ κάπου εδώ το βλέπω. Okay. Εδώ αυτό είναι για μένα. Ευαγγέλιο. Ο ίδιος ναι. πρέπει να αποφασίσει που βλέπει τον εαυτό του. Είναι singer-songwriter. Είναι... Αν είναι αυτό, να το στηρίξει αυτό. Τότε. Αυτό. Γιατί είναι καλλιτεχνάρα και πρέπει να μας το αποδείξει αυτό. Ας αφήσουμε τον Νίκο Μουρατή να μας απαντήσει για όλα αυτά. Νίκο. Λοιπόν, Σταύρο μου. Πραγματικά σου λέω, δεν πρόσεξα τίποτα τι συνέβαινε πίσω. Ήμουνα καρφωμένος επάνω σου, ειλικρινά στο λέω αυτό. Αυτά που λέει η Κατερίνα, δηλαδή πραγματικά ούτε καν τα είδα. Ήμουνα καρφωμένος επάνω σου, με συνεπήρες τόσο πολύ, ήσουν τόσο καλός, ήσουν στην καλύτερη σου εμφάνιση. Στην καλύτερη σου εμφάνιση. Εξαιρετικά φωνητικά, εξαιρετικά. Και ωραίες στιγμές, Νίκο, ωραίες στιγμές. Και αισθάνομαι ότι μπορείς να είσαι τα πάντα. Μπορείς να είσαι σε ένα κλαμπ και να παίζεις για ένα άτομο μέχρι για χίλιους. Αλλά μπορείς να είσαι τα πάντα. Είσαι αυτό που λέμε καλλιτέχνης. Δεν κάνεις ούτε καραγιοζηλίκια ούτε τίποτα. Είσαι καλλιτέχνης. Εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Νίκο, το background με το πόλεμο και αυτά, δική σου ιδέα. Με το, εικόνα πίσω. Ειλικρινά στο λέω, ειλικρινά. Δεν πρόσεξα τίποτα. Ήμουν πολύ καρφωμένος επάνω του. Απλά το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο τραγούδι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εξυπηρετούσε, έδινε θάρρος στους στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ήταν πολύ ωραία εικόνα με την αντίθεση με αυτά που ακούγαμε και ήταν amazing. Πάντως γενικά ο Σταύρος έχει δώσει ένα στίγμα. Δηλαδή, του αρέσει να διασκευάζει τα τραγούδια με το δικό του ύφος, τη δικιά του χρειά, με το δικό του τρόπο. Δεν είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές ή για όλα τα είδη μουσικής. Όλα τα φέρνει αυτό που είπατε πριν, που λέγατε ότι εσύ το πες Νίκο, ότι θα ήθελα να σε ακούω να μπορείς να λες τα πάντα κτλ. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, τα φέρνει όλα κοντά του. Μπορεί να πει τα πάντα και να τα κάνει όλα με ένα δικό του προσωπικό στυλ. Ακριβώς. Αυτό εγώ το θεωρώ μεγάλη μαγιά. Εκτός από μεγάλη